ανάλυση, μας διστρέψουν το ερώτημα. Δηλαδή αυτοί όμως που θα ζουν το έργο, αυτοί που θα επηρεαστούν από το έργο, δεν πρέπει να έχουν λόγο και ρόλο γιατί κάποιοι άλλοι αποφάσισαν. Όχι αυτοί που θα έχουν τον άμεση επίδραση στο έργο για τι θα γίνει. Να σας θέσω ένα παράδειγμα. Να πω είναι ότι σίγουρα αυτός που το κράτος έχει ρόλο, έχει λόγο στον έλεγχο, στην εποπτεία, έτσι ώστε να μην δημιουργηθούν οποιαδήποτε προβλήματα. Αλλά όχι αλίμονο, οι τοπικές κοινωνίες, οι δημότες, αυτοί που θα αντιμετωπίσουν, αυτοί που θα επηρεαστούν, αυτοί που θα απολαύσουν το συγκεκριμένο έργο, να μην έχουν λόγο και ρόλο. Απλώς να προσθέσω, επειδή είναι δύο διαφορετικά παραδείγματα, το εξωτερικό Νίκο στο. Το παλιό λοιπόν. Εκείνο είναι πιο εύκολο. Η περίπτωση του Ανδρέα είναι πιο δύσκολη. Ποιον ρωτάς, τους 50 καταστηματάρχες που επηρεάζονται από λόγω με αριθμή είναι εντελώς θερετή. Τους 150, συγγνώμη, καταστηματάρχες που σίγουρα επηρεάζονται. Ή τους κατοίκους ή τους διερχόμενους αυτοκίνητους. 10.000, να σας χρησιμοποιήσω. Είναι πολύπλοκο ο δρόμο. Να προσθέσω και να συμπληρώσετε, να προσθέσω και ένα πιο δύσκολο ερώτημα. Επειδή τη χάνει να είμαι κάτοικος Αγλαντζάς. Βλέπω τη λεωφόρο Λάρνακος. Δεν ξέρω.